Και μπαίνουμε τώρα στα debates του απογευματινού session. Είναι ξεχωριστή η χαρά μου να πω δύο λόγια για όλους τους φίλους. Πάνω απ' όλα για τον συντονιστή του πρώτου debate, τον Παναγιώτη Ναδριτσάκη. Ο φίλος Παναγιώτης αφηθείς το 1992 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1996 λαμβάνει την ειδικότητα της υποδομικής προσελικής από το Πανεπιστήμιο ΤΑΦ της Βοστόνης και το 1998 το τίτλο Μάστερ από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 1996 το 1998 διατελεί μέλος του διδακτικού προσωπικού του τμήματος προσελικής του ΤΑΦ σε προπτυχιακό μεταπτυχιακό επίπεδο. Το διάστημα 1999-2011 υπήρξε επιστημονικό συνεργάτη του τμήματος Οδοντικής Προσελικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος πολυάριθμων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής εκπαιδευτής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών ομιλιών και σεμιναρίων. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα με αποκλειστικότητα την οδοντική προσθετική και θεωρώ ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να διαχειριστεί δύο ανθρώπους, τον Γιώργο Παπαζή και τον Νίκο Σπανδουλάκη. Το τίμα είναι δικό σας. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ μεταξύ φίλων και συναδέλφων. Και θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Γιώργο Παπαζή, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να στήσει κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας. Γιατί θέλει πολύ θάρρος και ειλικρίνεια, θέλω να το πω αυτό Γιώργο, να στέκεται κάποιος εδώ πάνω, να δείχνει τα περιστατικά του, χωρίς φόβο και πάθος, και να δέχεται την κριτική. Αυτό θέλει πολύ. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Διότι ακολουθούν δύο debates και το όνομα debate έχει την έννοια της αντιπαλότητας που πιστεύω ότι δεν υπάρχει σε επίπεδο. Είναι ξεκάθαρα σε θέμα απόψεων και συναντηγών από δύο εξαιρετικούς συναδέλφους και φίλους. Τον κύριο Σταυριδάκη, ο οποίος θα είναι ο πρώτος ομιλητής, ο οποίος. Το πρόγραμμα που έχει μοιραστεί είναι ο πρώτος ο κ. Πανταζής, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ο κ. Πανταζής. Ο κ. Πανταζής, λοιπόν, ο οποίος θα ξεκινήσει την απογευματινή απογευματινό session, έχει επιτευχθεί στην προσθετική, τελείωσε το 89 του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1992 έχει τελειώσει την ειδικότητά του της προσθετικής από το Πανεπιστήμιο ΤΑΦ της Βοστόνης. Από το 1993 έως το 2002 είχε επιστημονικό συνεργάτης του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Διατηρεί ιδιωτικό γιατρείο και είναι και πρόεδρος της Εταιρείας Οδοσωματολογικής Ερεύνης. Ο κ. Μίνος Σταυριδάκης, και αυτός προσεδολόγος, τελείωσε το 1993 από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Μεταξύ των ετών 95 και 98 έκανε την ειδικό εντάξει στην προσεκτική στο Πανεπιστήμιο Οχάιο της Αμερικής. Από το 99 στο 2002 εκτέθηκε στην νοτική χειρουργική στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Και αυτός διατέλεσε για πολλά χρόνια επιστημονικό συνεργάτης και για λίγο καιρό τώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φυσικά διατηρεί ιδιωτικό γιατρείο. Το θέμα τους θα είναι η αποκατάσταση των ενδοδοτικά θεραπευμένων δοντιών, ένα θέμα το οποίο είναι της καθημέρας κλινικής πράξης. Υπάρχουν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες ως προς την αποκατάστασή τους. Η πρώτη θα αναπτυχθεί από τον κύριο Πανταζή και έχει να κάνει την αποκατάσταση με τους ενδοριζικούς άξονες και ο κύριος Σταυριδάκης σε συνεχεία θα μιλήσει για τους προκατασκευασμένους συγκολούμενους με την όρις κονίες άσχολης. Τι απαντήσετε. Θα θέλατε να κάνουμε ερωτήσεις με το τέλος ή να τις μαζέψουμε όλες στο τέλος. Πώς θα λέτε, θα είναι πιο αποθετηθό και να γίνει στο τέλος. Θα προτιμούσα να μην για να γίνουμε πόσο θα γεννήσουμε λίγο τις εικόνες των παρουσιάζουν σε αυτή μεταξύ, λέω, μεταξύ των ερώτηση υπάρχει, τώρα να βρίσκουμε στο τέλος της καταγωγής και στη συζήτηση. Πρόκειται λοιπόν για την παράθεση επιστημονικών απόψεων, έτσι, για δύο διαφορετικές τεχνικές με τους οποίους αφαιρθούν τα αναλογικά θεραπευμένα δόντια. Είναι και οι δύο χρήση και εφαρμογή, ανάλογα με κλινικά περιστατικά που έχουν συνέχεια και δεν πρόκειται κάποια να υπερτερεί τη άλλη.
σίγουρα κάποιοι πρωτεντσάλες ανάλογα με το κοινικό περιστατικό. Το θέμα αυτό είχε αναπτυχθεί και στο συμπόσιο της εταιρείας που κάναμε το Μάιο. Εκεί είχαμε συζητήσει το θέμα με τον κύριο Παπάζολου, που ήταν και ο Σταυριδάκης. Και νομίζω ήταν μια υποδομητική εκπαιδευτική διαδικασία μέσα, κυρία Όμως. Το θέμα λοιπόν της αποκατάστασης των δικάθερων εργαλείων προκύπτει από την απώλεια της ολοκληρωτικής ουσίας. Και αν η απώλεια της ολοκληρωτικής ουσίας, όπως τα παραπάνω, πούμε αρκετά παρασκευασμένα λόγια που γίνονται για εκπαιδευτικούς λόγους στο εργαστήριο, είναι μέτρη η απώλεια της ολοκληρωτικής ουσίας, ενδεχομένως η έφραξη με ένα χρηστικό υλικό είναι να αρκετήρια την αποκατάσταση ενός ολοκληρωτικάθερων εργαλείων του οδηγού. Τα πράγματα αρχίζουν να γίνουν πιο πολύ, όταν θα αρχίσουμε να έχουμε μεγαλύτερη απώλεια της ολοκληρωτικής ουσίας, όπως το συγκεκριμένο κλινικό παράδειγμα, από την αρχή την ψαθυρία δαμαρτίνια, στήριχθη από ολοκλήνη, και ως εκ τούτου είναι περισσότερη μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε κατάγματα δαμαρτίνη. Τίθεται λοιπόν η ανάγκη για μια στεφάνη κάλυψη των γεωργίων, μια στεφάνη ολικής επικάλυψης. Έτσι, στη δεκαετία του 80 προέχει στην βιβλιογραφία τα συμπεράσματα των εργασιών της Όρεξαν που έλεγαν ότι η προστασία των εργασιών με στεφάνη ολικής επικάλυψης δεν είναι απαραίτητη, ενώ η στεφάνη ολικής επικάλυψης είναι απαραίτητη για τα οπίστια λόγια. Ανάλογα με τον βαθμό της απώλειας της ολικής ουσίας, προκύπτει ότι ακόμα μερικές φορές η στεφάνη ολικής επικάλυψης να μην είναι αρκετή για την κατάσταση. Γιατί αρκετές φορές αντιμετωπίζαμε ιδιαίτερα τότε που είχαμε το αμάλγαμα ως ακτολικό αντιμέτωποι με αποκολλήσεις των εθνικών εργασιών, καθώς αφορούσαν γέφυρες, είτε και μονίμες αποκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν, τίθεται η ανάγκη ότι τα επιτόματα του τοπίου να είναι ανεπαρκή για να στηρίξουν μια στεφάνεια ολικής επικάλυψης και να χρειαζόμαστε μια καλύτερη ακόμα, με περισσότερη ενίσχυση της αποκατάστασης, με ένα σύστημα άκρων από τις εργολίνες. Αυτή λοιπόν η αντιπαράθεση που έχουμε σήμερα ξεκινάει από πιο πριν, από τη δεκαετία του 60 και του 70, που υπήρχαν οι εργαστέ, όπω βλέπουμε εδώ, κάνοντα μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με πολλά πράγματα, παραδείγματο χάρη για τι άξονε. Δεν συμβάλλουν στην μηχανική ίση των δοκιών, τον Νίκο, γνωστέ εργασίε που διδασκόντουσαν στα τέτοια προγράμματα τότε, για να συμβάλλουν στην μηχανική ίση των δοκιών, ότι οι άξονε δεν αυξάνουν την αντίσταση των οδικά θεραπευμένων δοκιών στα κατάγματα του Σόρενσεν και ότι οι άξονες είναι απαραίτητοι μόνο για τη μηχανική συγκράτηση υλικού της μηχανικής αποκατάστασης. Αυτά είναι αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών. Υπήρχε βέβαια η αίσθηση, το ένστικτο της κλινικής οδοντιατρικής ότι ορισμένα από αυτά τα συμπεράσματα των εργαστηριακών ερευνών να μην είναι να δουν και με την κλινική πραγματικότητα, όπως δούμε και σήμερα. Είχαμε λοιπόν τότε το σύστημα του κοιτού άξονα, το οποίο έχουμε και σήμερα, και το σύστημα του προκατασκευασμένου άξονα και ψευδομήλη. Επρακτικό υλικό είχαμε το αμάλγαμα, όπως ξέρουμε, και τα συστήματα των μεταλλικών αξώνων. Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από κακή εφαρμογή στο φυσικό σωλήνα. Συνήθως, ανάλογα με το σχήμα του φυσικού σωλήνα, έχουμε σε άλλο και άλλο βαθμό περίσσια συμπολιτική γωνία, άρα έχουμε ελαττωμένη συγκράτηση τη κατασκευή μα. Και δεν ενδείκνυουν τις εντόδια με εκτεταμένη απώλεια λογική ουσία, καθώ και σε όταν αυτή η αποκατάσταση είναι στήριγμα μια μεγαλύτερη εξωτερική εργασία. Οι τροχέ πέρασαν, τελικά άλλαξαν και είχαμε στι σύνδετε ευθύνε και στι άνθρωπε άξονε από ανθρακονήματα. Υλικά που έχουν καλύτερη συμπεριφορά, έχουν την συγκόλληση με την λογική ουσία και υλικά που ενδεχομένω παρουσιάζουν και καλύτερε μηχανικέ ιδιότητε σε σχέση και πιο κοντά σε σχέση με το δόκτυο. Θα δούμε μέσα από ορισμένα κλινικά παραδείγματα τι ισχύει και σήμερα. Έτσι, σε μια περίπτωση που έχουμε αρκετή ολοκληρωτική ουσία, ενδεχομένως μια έμπραξη ολοκληρωτική, με ή χωρίς την ενίσχυση από κάποιον εντολιστικό άξονα να είναι αρκετή και να έχουμε μια καλή πρόγνωση για την αποκατάστασή μα. Εάν αυξήσουμε, αν πάμε σε κλινικό παράδειγμα, με μεγαλύτερη απώλεια ολοκληρωτική ουσία, το οποίο επίση είναι η στεφάνεια ολοκληρωτική επικάλυψη μαζί με το σύστημα που εμπράξεω και τοποθέτηση τάχων στο κλινικό σωλήνα, επίση η θεραπεία επιλογή. Στην περίπτωση που έχουμε μεγαλύτερη απώλεια ολοκληρωτικής ουσίας, όπως εδώ, που λείπουν φυσικά θύματα, έχουμε μεγάλες ποσότητες αστήριχτης δαμαρτίνης, βλέπουμε ότι το εφρακτικό υλικό της αναστήσεως καλύπτει μεγάλο μέρος και δομικά σημεία του ουσιού και προκύπτει μια αποκατάσταση που θα βοηθεί με μια στεφάνεια ολοκληρωτικής επικάλυψης, αλλά μεγάλο μέρος στηρίζεται μόνο στα αναστητικά μας υλικά. Θα δούμε λοιπόν τι αντοχή μπορούν να έχουν αυτά τα υλικά στο βάθος του χρόνου. Έτσι λοιπόν, η αντιπαράθεση σήμερα στην Ευρωβουλευτική φυσικόληση του οδικού ιστού έχει φτάσει σε υψηλό σημείο, ώστε οι βασικές αρχές, παράμετροι που διέπουν τις αρχές της συγκράτησης, της εκστάθειας, της ιατρικής αστυνεκτόπισης, να μπαίνουν σε δεύτερο λόγο ή να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Ας δούμε λίγες παραμέτρους για τη συγκόληση αυτή. Πρώτον, παραμένουμε να έχουμε έναν προκατασκευασμένο άξονα. Ο άξονας που είναι λοιπόν αυτός, πιθανώς δεν είναι θαυμάσιο ρυζικό σωλήνα, δεν έχουμε καμία μηχανική συγγράψη στο ρυζικό σωλήνα, ο οποίος έχει συνήθως οειδέ σχήμα, τελείως διαφορετικό κλινικό σχήμα σημαντικότητα από τον άξονα, και θα συγκολάσουμε μια περίσσια κονία. Κονία σίγουρα στην εξωτερική της επιφάνεια παρουσιάζει καλύτερη συγκόληση από ό,τι στο παρελθόν με την οροντίνη της ρίζας. Παραμένει όμως να έχουμε ένα μεγάλο πάθος κονίας και οι κονίες, όπως ξέρουμε, έχουν κατασκευαστεί μόνο για να αποδίδουν τις μηχανικές τους ιδιότητες σε μικρά πάθη και όχι σε μεγάλα πάθη. Όσο μεγαλώνει το πάθος της κονίας, τόσο ελαττώνεται η μηχανική της συμπεριφορά. Επομένως, εδώ οφείλεται στο γεγονός αυτό ότι έχουμε αρκετές αποκολλήσεις στον χρόνο του δύο αποκαταστάσεων. Γι' αυτό η εξέλιξη της τεχνικής από την κονία θα χρησιμοποιήσουμε για τη συγκόληση του άξονα το ίδιο υλικό της μυλικής ανασύστασης, το οποίο είναι ισχυρότερο από ό,τι συνήθως οι κονίες και έχει μεγαλύτερη αντοχή. Το δεύτερο σημείο, που πρέπει να συζητήσουμε είναι τι είδους συγκόληση έχουμε με την οροντίνη της ρίζας, η οποία στην βιβλιογραφία φαίνεται φτωχότερη από την οροντίνη, συγκόληση με την οροντίνη της μύλης, όπως επίσης και τη δυνατότητα που έχουμε στο βάθος του ρυζικού σωλήνα να απορρώσουν αυτές τις συγκολητικές τεχνικές με τον πλημελή ή όχι του πολυμερισμού του υλικού. Ανεξάρτητα λοιπόν από την αντιπαράθεση ποια μέθοδος είναι καλύτερη, η προκατασκευασμένη ή οι άξονες, όλες οι ερευνητικές εργασίες συμφωνούν ότι η παρουσία δύο μιλιμόνιου του καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση του δοδιού και της αποκατάστασης. Έτσι, αν θέλουμε να πούμε ορισμένα πράγματα για την παρασκευή του δοδιού, είτε ανεξάρτητα από την ιδιότητα που χρησιμοποιήσουμε, προσπαθούμε πάντοτε να δημιουργήσουμε έναν ιδιαίτερο λιστά υλιού οδοντική ουσία και αυτό στι τότε κλινικέ περιπτώσει είναι επιτεύξιμο με είσοδο στην οδοντική σχισμή. Εφέρουν επιπτώματα κάθετα στι μαθητικέ δυνάμει και κυρίω όπω επαναλαμβάνω τη διατήρηση υλιού οδοντική ουσία στο λεγόμενο κανόνα του δαχτυλίου, αν μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά. Πόσο μπαίνουμε στο ριζικό σωλήνα, δηλαδή πώς επικοινωνόμαστε. Υπάρχει άποψη ότι πρέπει να είναι κοντό ο ριζικό, κοντή οι άξονε μα, ανεξάρτητα ποια τεχνική είναι. Όχι, οι άξονε θα πρέπει να βρισκούνται σημαντικά μέσα στο ριζικό σωλήνα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη κατανομή των δυνάμεων, όπω αποδεικνύεται και από την βιβλιογραφία, όπου βλέπουμε ότι οι τυπικοί άξονε τοποθετούν στα δύο τρίτα τη ρίζα, κατανέμουν για γενικότερα και πιο ομοιόμορφα τι λειτουργικέ δυνάμει μεταξύ τη αποκατάσταση του δοδιού. Καθόλου στι ώρε περιοχικών τάσεων στην περιοχή αυτή εδώ. Στην βιβλιογραφία επίση θα δούμε κάτι εξαιρετικά, μια εξαιρετική εργασία, ότι οι προκατασκευασμένοι άξονε αυτοκινημάτων μεταφέρουν περισσότερε τάσει στη ρίζα του δοδιού και στο περιβάλλον αυτού, ενώ εκεί τη ζωγράμματο άξονε ακολουθούν τι λειτουργικέ τάσει και προστατεύουν τόσο το δόντια όσο και του περιβάλλοντε ιστού. Να δούμε λίγο γιατί συμβαίνουν αυτά. Πρώτα απ' όλα, οι άξονε, οι κοιτοί κατασκευάζονται όχι από οποιοδήποτε υλικό, αλλά από ένα χρυσό πράγμα που είναι τα βασικά συστατικά του χρυσό και τον άργυρο. Αυτό το οποίο είδαμε ότι με του άξονε ανακολυμάτων είναι ότι έχουν μέτρο ελαστικότητα περίπου το ίδιο με τι οδοντίνε. Και αυτό θεωρήθηκε ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αφού βρήκαμε ένα υλικό το οποίο μοιάζει στη μηχανική του ιδιότητα με την οδοντίνη. Πάμε πίσω λίγο στις βασικές γνώσεις των υλικών. Θα δούμε ότι το μέτρο ελαστικότητας είναι η αντίσταση στην ελαστική παραμόρφωση. Όταν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα υλικό αποκατάσταση, θέλουμε να έχει αντίσταση στην ελαστική παραμόρφωση και όχι να έχει την ίδια αντίσταση στην οδοντική. Άρα λοιπόν επιθυμούμε ένα υλικό που έχει μεγαλύτερη αντίσταση από το οδοντική στην ελαστική παραμόρφωση για να μην μεταφέρει τις τάσεις. Συνεπώς λοιπόν τα κράματα αργύρου και χρυσού που χρησιμοποιούνται είναι ευνοϊκότερα, είναι καλύτερα από την πλευρά αυτή. Σημαντικότερη όμως μηχανική ιδιότητα είναι το όριο ελαστικότητος. Και όριο ελαστικότητος είναι αυτό το οποίο πέρα από την οποία το υλικό παραμορφώνεται πλαστικά, δηλαδή παραμορφώνεται μόνιμα. Ενώ πριν το υλικό παραμορφώνεται σε μια μαστική δύναμη που εφαρμόζεται παροδικά και επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα όταν φύγει αυτή η δύναμη. Με αυτό επιθυμούμε από το ιδανικό υλικό αποκατάσταση. Επιθυμούμε, δηλαδή κατά την υλική φάση σε μια αποκατάσταση, να παραμορφώνεται ελαστικά, να επανέρχεται δηλαδή στο σχήμα της αμέσως. Μόλις μετά την αποδομή τη δύναμη. Και τέλος, οι δύο εξαιρετικότητες που πρέπει να έχουν τα υλικά αποκατάσταση είναι η ολικιμότητα και η ελαττότητα. Ολικιμότητα είναι η αντίσταση στη θράψη και η ελαττότητα είναι η αντίσταση στον επελκυσμό. Σε όλα αυτά λοιπόν τα υλικά οφείλεται η πλεονεκτικότερη συμπεριφορά των κοιτών αξώνων από τα κράματα χρυσού και αργύρου.
Όλα αυτά λοιπόν δίνουν στην αποκατάστασή μας μια κάμψη. Θέλει να κάμψει την αποκατάστασή μας και όχι στη φρότητα. Κάμψη γιατί η αποκατάστασή μας βρίσκεται σε ένα λόγο το οποίο βρίσκεται σε ένα περιοδικό σύνδεσμο. Και έτσι ερχόμαστε σε νέα βιογραφικά δεδομένα όπου βλέπουμε ότι οι φυσικοί άξονες με ακριβή εφαρμογή στο φυσικό σωλήνα χάνουν την αντοπιστική δράση του αποκατάστασης ενεργοποιού. Κάτι το οποίο κλινικά και αισθητοποιώς γνωρίζαμε χωρίς να μπορούμε να το έχουμε αποδείξει και στις ελληνικές εργασίες. Και ποιος το είπε αυτό, ο Σόρεσαν, ο οποίος 6 χρόνια πριν έλεγε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε άξονες για την μηχανική ενίσχυση των νοτιών. Ας πούμε λίγα λόγια για την παρασκευή του αντοπιστικού. Συνήθως τα πίθια δόντια χρησιμοποιούν τον άποδο σωλήνα και τον υπερόδιο του Παναγνάφο για την κύρια στήριξη. Μερικές φορές χρειαζόμαστε και πολιτική στήριξη από τον γύρισε μυθικό σωλήνα. Επειδή όμως πρόκειται για μια έμεση αποκατάσταση, θα πρέπει να έχουμε χωράει θέσεις και για να γίνει αυτό θέλουμε παράλληλα επιχόμενα. Έτσι, βλέπουμε στο κάτω μαγείο πώς παραλληλίζουν τα επιχόμενα. Θέλουμε κάθε τα επιχόμενα σημαντικές δυνάμεις ώστε να απορροφούν οι δυνάμεις αυτές. Και όπως είπαμε, χρησιμοποιούμε τον υπερόδιο ριζικό σωλήνα στην άνοιξη και τον άπορο ριζικό σωλήνα στην κάτω για βασική στήριξη. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις όπου έχουμε κρυμμένη απώλεια λογικής ουσίας, όπου καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε και τους τρεις ριζικούς σωλήνες με μια πιο σύνθετη κατασκευή. Μιλάμε στην τεχνική, γνωστή σε όλους μας, γιατί βλέπουμε συνήθως αν έχουμε έναν ή δύο άξονες στο δικό τόξο. Άρα, σε όσους δεν το γνωρίζουν, θα χρησιμοποιούν αντί για το γνωστό καλοκρίλ, το resin pattern, το οποίο έχει μικρότερη συστολή πολυμερισμού και μεγαλύτερη πολλότερους σκυρισμούς. Και η έμεση τεχνική που συνήθως χρησιμοποιείται για τα πίσω αγκόρια, που ήταν η πιο σύνθετη κατασκευή μας, όπου γίνεται αποτύπωση του σκυρισμού σωλήνα, υπάρχει ένα σύστημα που πιο πολλές εταιρείες το έχουν, αντίστοιχο του μεγαλύτερου μηχανισμού και πλαστικό για την αποτύπωση. Και μετά η μαγεία εργασία και το εργαστήριο μπορεί να κατασκευάσει έναν άξονα δύο ή τριών τεμαχίων ανάλογα με την κλινική περίπτωση. Την έμεση τεχνική μπορεί να την επιλέξουμε όταν έχουμε και πρόσθετα δόντια, αλλά πολλά. Όπως ένα κρυμμένο περιστατικό που πρόκειται να γίνει άψη κάθε διάστημα και έχουμε να κάνουμε πολλού άξονε. Οπότε θα ήταν προτιμότερο να επιληθεί ένα αντίκτυπο να κατασκευαστούν αυτό το εργαστικό εργαστήριο χρησιμοποιώντα όλε τι τεχνικέ που μα εξασφαλίζουν. Να φτιάξουμε άξονες που θα υποστηρίξουν την αποκατάστασή μας στο μέλλον. Είδαμε λοιπόν προηγούμενα ότι επειδή πρόκειται για μια έμεση αποκατάσταση, χρειαζόμαστε να έχουμε χωράει θέσεις. Τα πίσω δόντια στις περιοχές αυτές έχουν αρκετές υποσκαφές. Και αυτό μας αναγκάζει για να έχουμε χωράει θέσεις, ο παραλληλισμός των διπλωμάτων, να έχουμε άσκοπη αφαίρεση οδυτικής ουσίας. Και αυτό είναι το μειονέκτημα των αρχιτών αξώνων. Ότι στα πίσω ιδιαίτερα λόγια αφαιρούμε αρκετή οδική ουσία. Μπορούμε λοιπόν να δανειστούμε στοιχεία από την τεχνική, τη συντηρητική, την άμεση, και αυτό είναι η συγκόλληση. Συνεπώς, προχωρούμε στην έφραξη, μια τεχνική που έχω λειτουργώ αρκετά χρόνια τώρα στο διαβίωμα, είναι να είναι η έφραξη των εσωχών, ιδιαίτερα στα παλιακά πηγόματα, μέσα στον υλικό θάλαμο, και στη συνέχεια να γίνει παραλληλισμό του. Του άπορου ζυγού, του υπερόδου ζυγού σωλήνα, στην άμυνα, με τα επιπόματα που έτσι καταφέρουν να διατηρήσουμε σημαντικό κομμάτι τη οδική ουσία, χωρί να προβαίνουμε στην άσκοπη αφαίρεση και να έχουμε μια συντηρητική κατασκευή. Στη συνέχεια, κατασκευάζουμε άξονα με την άμεση τεχνική ενό τεμαχίου. Πρώτα απ' όλα θα γίνει σε τρεις δόσεις. Πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε το ριζικό τμήμα. Και αφού βεβαιωθούμε αυτό το πολυμερισμό, βεβαιωθούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η αποκτήξη του υλικού και μπορούμε να το αναφαιρέσουμε απρόσκοπτο το ριζικό σωλήνα. Προβαίνουμε στην κλήρωση του υλικού θαλάμη με το υπόλοιπο ακριβικό. Βάζω πάντα λίγο ένα διαχωριστικό για να μην τη δίνουμε ειδή υλικά, να μην κολλήσουμε μεταξύ του, γιατί είναι κλειδί. Και βεβαιωνόμαστε πάλι ότι αφού ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός, ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε τον άξονα αυτό. Βλέπουμε εδώ από την φωτογραφία αυτή τα παράλληλα επιχώματα με διατήρηση ταυτόχρονα του σημαντικότερου μέρου του δοντιού. Και συνέχεια ολοκληρώνεται η κλήρωση τη υπόλοιπη. Του υπόλοιπου τμήματο του μηνυμικού και ολοκληρώνεται η κατασκευή του άξονα. Έτσι λοιπόν προβαίνουμε στην κατασκευή ενός κοιτού άξονα με εξαιρετικά συντηρητικό τρόπο. Εδώ κάτω θέλω να επαναλάβουμε το σχήμα ενός προκατασκευασμένου άξονα και το πραγματικό σχήμα του δοντιού του ριζικού σωλήνα ενός γονθίου. Βλέπουμε την τεράστια διαφορά που υπάρχει. Αν αποκαταστήσουμε το δόντι με έναν προκατασκευασμένο άξονα, είναι προφανές ότι η υπόλοιπη διαφορά θα καλυφθεί από περίσσια συμπολιτική φωνία. Προβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο αυτή την τεχνική, καταφέρνουμε να φτιάξουμε μια κατασκευή όπου είναι συντηρητική γιατί διατηρούμε την οδική ουσία
Γίνεται κατασκευασμένη από γράμμα χρυσού και αργύρου, που είναι ακόμα το καλύτερο υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας, βάσει μηχανικών ιδιοτήτων στην Ουρδιακή. Και στη συνέχεια μια κεφάλαιο ηλικής επικάλυψης. Όλο το σύστημα δίνει αρκετή συνοχή στην κατασκευή μας, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι πάλι ξαναμπαίνει αν χρειαζόμαστε στεφάνες οδικής επικάλυψης. Όπως είδαμε προηγούμενα, ο Σόρνες είχε πει ότι δεν χρειαζόμαστε στεφάνες οδικής επικάλυψης στα πρόσθετα δόντια και μόνο στα οπίστια δόντια. Καινούργια βιβλιογραφικά δεδομένα λένε ακριβώς τα αντίθετα, ότι στα οδικάθερα πεθαίνα δόντια μπορεί σε στεφάνια που είναι 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας, ενώ τα οδικάθερα πεθαίνα δόντια με στεφάνια έχουν υψηλότερο ποσοστό επιβίωση σε σύγκριση με δόντια χωρίς στεφάνια. Στα πρόσθετα δόντια, στις των τάσεων περίπου στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί συνήθως έχουμε και τα περισσότερα κατάγματα. Συνιστώ να έχουμε τουλάχιστον στεφάνι ηλικής επικάλυψης και ανάλογα με την απώλεια της οδικής ουσίας που θα έχουμε, θα χρειαστούν ή όχι τη χρησιμοποιή επίκριση ενός σχητού ή προκατασκευασμένου άξονα. Πρόσθετα δόντια λοιπόν αποκατεστημένα με χητούς εντολιστικούς άξονες, τις στεφάνιες παρουσιάζουν ψηλά ποσοστά επιβίωση. Το συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό είχαμε επιταμένο περιορισμό, αποφασίστηκε η αποκατάστασή του με προσθετικές τεχνικές, έγιναν οι ενεργοτικές θεραπείες στα όρια που το απαιτούσαν και η περιορισμένη απώλεια της οδικής ουσίας μας έκανε να αποκαταστήσουμε το προστατικό με στεφάνες οδικής επικάλυψης, αλλά όχι και άξονες. Έτσι έγιναν αναστάσεις με ρητίνη και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε το περιστατικό με ολοκεραμικές αποκαταστάσεις, για όλους μας μήνες της κρίνας και ολοκλήρωση περιστατικού με ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι ένα περιστατικό που γίνει 5 χρόνια πριν, αν θα έχουμε προβλήματα. Πάντα αυτή η περιοχή είναι περιοχή δεν έχουμε χρησιμοποιήσει άξονες. Είχαμε αρκετή διατήρηση οδικής ουσίας. Θέλουμε να δούμε την περιοχή του τεχνητού του Αθιένα, που συνήθως συγχωρεύονται τάσεις αν θα έχουμε κατάγματα ή όχι. Στην πρόσθετη περιοχή απαιτούμε συνήθως λόγω των υψηλών αισθητικών απαιτήσεων να έχουμε υλικά με μεγαλύτερη αισθητική απόδοση από ό,τι είναι τα αλλοκεραμικές αποκαταστάσεις. Γι' αυτό και φέρνει την δυσιουργός αιτία της δημιουργίας των κεραμικών αποκαταστάσεων. Όταν ήρθε το ζυρκόνιο, κατασκευάστηκαν αποκατασκευασμένοι άξονες από ζυρκόνιο και μετά γίνεται η επικύτευσή του στην υλικού υλικού μέχρι πέρσι μοσελά. Θεωρήθηκε μια αποκατάσταση πανάκια, γιατί μετά μπορούμε κατασκευάσουμε μια ολοκεραμική αποκατάσταση και να πληρεί πλήρω τα δεδομένα μια αυξημένη αισθητική στην περιοχή αυτή. Το συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό είναι ένα παράδειγμα περιστατικό που είχαν κατακλείσει την προηγούμενη δεκαετία και την Αθήνα, που ασθενεί δηλαδή που επιθυμούσαν αισθητική παρέμβαση στην πρόσθετη περιοχή, χωρί όμω την χρήση τη κακή εισαγωγικά προσθετική, και γινόταν συνήθως με ακριβική ρητίνη, με πλημελή τροπισμό των παιδιών, οπότε αυτό ήταν εις βάρος των συγγείας των κοινωνικών ιστών. Αφαιρούνται λοιπόν όλα τα υλικά, καταστηρώνουν το θετικό ύπο και έργαμε σιγά και το αντιμετωπίζουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Γίνονται ενοδοτικές θεραπείες στις περιοχές στα όρια που το απαιτούν και λέμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη τη χρονική στιγμή τους άξονες ζυρκονίου για να έχουμε καλύτερο, άξονες με μεγαλύτερη διαφορετικότητα. Πάντοτε κριτήριο στα κρεοπόσωπα είναι λειτουργό προσωπικά είναι το κριτήριο εφαρμογή στο φυσικό σωλήνα. Έτσι λοιπόν γίνεται δοκιμή διαφόρων μεγεθών ολοκεραμικών αξώνων του ζυρκονίου, έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο. Το πρώτο μέγεθο είχε αρκετά πλημελή εφαρμογή, επιλέξαμε το δεύτερο. Το δεύτερο είχε συνοειδή εφαρμογή στο φυσικό σωλήνα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε παραπέρα τροπισμό του κουμπίσου στο φυσικό του για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σε κάποια ιδανική κατάσταση. Και εδώ βλέπουμε τον πλάγιο που έχει ένα αναρτεκαμένο ψυχικό σωλήνα, ένα άξονα που είναι σκεπασμένο, ποτέ δεν μπορεί να ακολουθήσει το σχήμα αυτό. Και δίπλα σε αντιπαραβολή, ένα αρχικό άξονα που με κάποιε γνώσει καλή εφαρμογή μπορεί να, ακόμα και να ακολουθήσει, όπω βλέπουμε εδώ, και καμένο σχήμα του μουσικού σωλήνα. Πάμε πιο λοιπόν στο εσωτερικό μα, με κριτήριο όλα αυτά, λοιπόν, κριτήριο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αισθητικά υλικά, όπω εκείνη τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε. Και κριτήριο πάντα όμω για την εφαρμογή, σαν προστολόγο, καταλήγουμε να έχουμε την αποκατάσταση του περιστατικού μα με ορισμένου φυτού άξονε και ορισμένου άξονε ζυρκονίου. Τα χρόνια πέρασαν και εξαγάγονται φυσικά τα προβλήματα. Προβλήματα είχαμε συνήθω με το ζυρκόνιο γιατί αρχίσαν και σπάγανε οι άξονε αυτοί και κυρίω σπάγανε τα δόντια. Σπάγανε άσχημα και που σημαίνει την εξαγωγή του δοντιού. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Σημαίνει ότι χρειάζεται ένα ζυρκονίο που είναι υψηλό μέτρο ελαστικότητα, που είναι 200 γιγαπασκάλ, μέτρο ελαστικότητα που σημαίνει τεράστια αντίσταση στην ελαστική παραμόρφωση κάτω από τι μασιτικέ δυνάμει. Πράγμα το οποίο δεν χρειαζόμαστε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη χράψη του άξονα, κυρίω όμω του δοντιού.
Χρειαζόμαστε ένα υλικό που να έχει κάποια κάψη. Δεν χρειαζόμαστε ένα ψαφιρό υλικό. Προχωράμε και βλέπουμε ότι μια σειρά από δενδύσει. Η χρησιμοποίηση των αξιών στην πορεία δεν δείχνεται απόλυτα. Διαθενεί με ρυθμό υποψία πυκνού. Διαθενεί να με κάνει κάποια πρόταση σε αναπαρκή οδική ποινική ουσία. Η διάσταση 1,4 βελίσκεται απόλυτα σε μια σειρά χωριών τη Αλογνάθου και στην Καρδονάθου. Γι' αυτό είχαμε συναντήσει και το πρόβλημα τη εφαρμογή που συζητούμε. Και στι παραπάνω περιπτώσει ο κίνδυνο τράση του άξονα είναι αυξημένο. Συνήθω και η εφαρμογή του ιταλικού άξονα. Ένα τρασμένο άξονα είναι κυριολεκτικά αδύνατο να θεωρηθεί με αποτέλεσμα την εξαγωγή του δοντιού. Αρκετά αφοριστικό λόγο για να μην τον υποστηρίζει κανεί ενδεχομένω από δημιουργικέ εργασίε. Αλλά όμως η ίδια η εταιρεία Λιβόκλα στο εγχειρίδιο, το οποίο είναι μέσα στη συσκευασία με τους άκτινους ζυρκονίδες. Επανερχόμαστε στο περιστατικό μας, το οποίο τελικά αποκαθιστούμε με στεφάνες ολικής ρουκεραμικές, μην τον κρυμίνουν και η τελική αποκατάσταση του περιστατικού. Και βλέπουμε τη συμπεριφορά των υλικών αυτών κάτω από το προσκύπτο φως, βλέπουμε ότι ακόμα και στους άξονες με τους μεταλλικούς έχουμε ένα βαθμό διάθεσης του φωτός, το φως περνάει, άρα έχουμε αισθητική απόδοση και έτσι εξηγείται ότι έχουμε τη συμπέριφορη πρέπει αισθητική απόδοση ακόμα και με μεταλλικό υπόστομα αξιών. Και δεν έχω κατάσταση που γίνεται το 2002. Περιστατικό με εκτεταμένο παρατεταμενισμό στα πρόσθετα δόντια γίνονται η αποκατάστασή του με αρχητούς άξονες και η αποκατάσταση τελική με ωροκεραμικές στεφάνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε, είναι μύθος ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ωροκεραμικές αποκαταστάσεις έχοντα μεταλλικό υπόστομα όπως συμβαίνει εδώ με τα δόντια αυτά που έχουν αποκαταστεί με αρχητούς ωροκεραμικούς άξονες. Τυπικός τομέας με ιδιαίτερα αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις, αρχητούς ιδιαιτερότητας στο παρακείμενο δόντι, αποφασίσαμε να αποκαταστήσουμε μια ωροκεραμική στεφάνη. Βλέπετε ότι η προσπάθειά μας να μιμηθούμε το χρώμα του παρακείμενου του καταλήγει μια στεφάνη με αρκετή σκοτεινότητα. Και αλλάζουμε πλέον με τον Δημήτρη και πάμε να αποκαταστήσουμε το δόντι με την κλασική μεταλλοκεραμική αποκατάσταση. Βλέπουμε ότι έχουμε πετύχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Επομένως και η μεταλλοκεραμική αποκατάσταση σε περιπτώσεις όπου ενδείκνυται μπορεί κάλλιστα να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις της περιοχής. Και εδώ η συμπεριφορά και των τριών κάτω από το φως, βλέπουμε το φυσικό δόντι με υψηλό βαθμό διάχυσης του φωτός, βλέπουμε την ολοκεραμική αποκατάσταση. Η έκπληξή μας είναι η ολοκεραμική αποκατάσταση, η οποία γίνει με κατάλληλο τρόπο επιτρέπει να περάσει αρκετό φως, πράγμα το οποίο εξηγεί και την καλή αισθητική συμπεριφορά. Προσθετικόμε και τους κεντρικούς τομείς αυτούς, γίνεται ανάλυση των εντοπικών θεραπείων. Και είναι προφανές ότι στο σχήμα αυτό το ριζικό σωλήνο δεν θα χρησιμοποιηθεί τίποτε άλλο από οχητούς ριζικούς άξονες και η τελική αποκατάσταση με καλαβανοκεραμικές αποκαταστάσεις. Σε όσους γνωρίζουν, τα καλαβανοκεραμικά λόγω του μήκου σχήματος που υποδέχονται το προσκύπτο φως έχουν συμπεριφορά από τα κεραμικά συστήματα και πραγματικά μπορούν σε πρόσθετες περιοχές να μας δώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Για αυτήν την πρόσθετη περιοχή, βλέπουμε την πρόσθετη περιοχή αρκετά χαμηλή αισθητική απόδοση τη υπάρχουσα γέφυρα. Κατά την αποκοπή του μετάλλου, βλέπουμε το λόγο. Βλέπουμε ότι γίνει μια αποκατάσταση χωρί χώρο, άρα με δίμελη το τροχισμό των δοντιών. Εσταλμένο το τροχισμό είναι σε ένα επίπεδο. Τα πρόσθετα δόντια επιβάλλουν τον τροχισμό σε δύο επίπεδα. Γίνεται διόρθωση των παρασκευών, επειδή ήταν αντίδραση των ζωτικότητας των δοντίων έδειξε του ένα θεωρητών, αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους να γίνουν ολική θεραπεία και αποκατάσταση των ειδικούς ενδοτικούς άξονες. Θέλαμε να πειραματιστούμε και έτσι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια μεταλλοκεραμική, μια καλοκεραμική αποκατάσταση για γέφυρα. Όπως είδαμε πριν, η στεφάνεια είναι μόνο για στεφάνεια η καλοκεραμική αποκατάσταση. Είναι εξαιρετικά σύνδετη για την να κατασκευάσει κανείς αυτό, δεν μπορεί να ρίξει κάποια πράξη. Μας έδωσε όμως μια αποκατάσταση εξαιρετική αισθητική. Απόδοση της περιοχής αυτής. Βέβαια, δεν συνιστώ να είναι στην καθημερινή πράξη του ιατρείου, είναι εξαιρετικά ακριβή αποκατάσταση και εξαιρετικά ευαίσθητη. Και η συμπεριφορά στο φως, όπως βλέπουμε, θα καταλάβει την εξαιρετική και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της περιοχής. Περιστατικό, ολυκτής ομαδική αποκατάσταση, πρόσθετα δόντια, γιατί είναι το ίδιο άκρη που χρειάζονται, θα χρησιμοποιούνται με ολοκεραμικές στεφάνες.
τι άξονε χρειάζεται και να μην πιέσει όπω τα πρόσφυγα και θέματα στι πίσω περιοχέ να ζήσουν μια πλήρη σωματική αποκατάσταση. Ένα άλλο θυμικό περιστατικό που έχουμε περιορισμό των παιδιών, ανίσχυε ανατομικέ θεραπείε με χρόνο αντιγύρου, γίνεται η παραθεραπεία όλων των περιστατικών, δημοτικέ θεραπείε εκεί που χρειάζεται και στι πρόσφυγε περιοχέ, γιατί είναι οι ίδιοι άξονε, ολοκεραμικέ θεμάνε μπροστά και μεταλλοκεραμικέ θεμάνε στι πίσω περιοχέ, και έχουμε την πλήρη αποκατάσταση του περιστατικού άξονε. Τα περιστατικά που βλέπετε το περισσότερο είναι δεκαετία και με προσμένα προ αυτό είναι ο κ. Σταρτάκη. Πρόσθετα περιοχή, το θετικό είναι τα χέρια μα στη μέση περίπου που έχει έρθει με κάποιον άλλο συνάδελφο. Είχαν ήδη αποκατασταθεί τα δύο δόντια, ο 11 και ο 21, ο ένα με εντολιστικό άξονα από τα χέρια και το άλλο με απλή ανασύσταση. Στο οποίο θα κλεινόταν και στον πλάγιο, θέλησαμε να πρωτοποιήσουμε. Πρώτα απ' όλα, φτιάξαμε ένα εξατομικευμένο άξονα από καλοκαίρι. Η συνέχεια είναι η χύτευσή του με έμπρες, από υλικό και φυτεύσιμο υλικό έμπρες. Και έχει την συγκόλληση στη σωματική κοινότητα. Βλέπουμε εδώ τη συμπεριφορά στον πλάγιο και στην κοινότητα και η αποκατάσταση με ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Και αν υπάρχουν περιστατικά στα οποία ενδεχομένως και οι δύο τεχνικές θα μπορούσαν, όπως θα δείξει και ο κ. Σαββιδάκης, να ικανοποιήσουν την κοινοδιατρική, υπάρχουν μια περιστατικά που ενδεχομένως οι φυτοί άξονε ίσω είναι πανάκια, όπω ένα τυποδομημένο δορυφείο. Συνήθω οι δικοτομήσει κρατάνε την άπορη. Εδώ χρειάστηκε να υπάσχουν και ήταν οι άπορε, γιατί κρατήσαμε την εγγύηση. Έχει μια αποκατάσταση, ένα φυτό άξονα, δύο τεμαχίων και μια τεχνική επικάλυψη. Η αποκατάσταση είναι δεσμευμένη σε μια σημαντική δηλώση ακόμα. Ευτυχώ όπω επίση του εδώ του δορυφείου, όπου έχουμε δικοτομήσει περιεχουσιακή κοινωνική, περιεχουσιακή καλλιεργία και η αποκατάσταση είναι και μεσαστικού άξονε. Και όλα τι ελληνικέ αποκαταστάσει. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσει κλινικέ, οι οποίε απαιτούν μεγαλύτερη αντίσταση των οδειών στι περίπλοκε δυνάμει που εφαρμόζονται στη μάχη. Και αυτέ είναι ένα θύμα μερική οδοστοιχεία, όπω αυτό εδώ, όπου δεχόμαστε τι δυνάμει από ένα άκιστρο. Δεχόμαστε αποσπαστικές δυνάμεις, και αυτό προσωπικά συνιστώ στις περιπτώσεις αυτές, και αρκετοί υπάρχουν αρκετές και βιογραφικές αναφορές που θεωρούν ότι οι κοιτοί αποκατάστασης με κοιτούς εμβολιαστικούς άξονες πλεονεκτούν των αποκαταστάσεων με προκατασκευασμένο. Όπως επίσης στις γέφυρες με μεγάλη μήκος νοδής περιοχής ή στις αποκαταστάσεις, ολικές αποκαταστάσεις ΝΑΤ, που έχουν ακραίο αριθμό σπιριτμάτων, που έχουν ζωστεί ο κομφίος. Οι κορφοί αυτοί δέχονται συνέχεια καταπώνηση με αποσπαστικές δυνάμεις, δυνάμεις εκδικισμού, τους οποίους προσωπικά διατηρώ τη φύλαξη αν ένας προκατασκευασμένος άξονας μπορεί να αντέξει το βάρος του τόνου. Στήριγματα μερικής οδοστοιχίας πάλι, όπως συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε ένα κλινικό περιστατικό που έχουμε ξεμηλικούς συνδέσμους για την υποδοχή μιας μερικής οδοστοιχίας. Και μια ολική αποκατάσταση αεροπνάτου που είναι από τον κοινότο Ανταρέως και τον Βομφίο με οριακό ρυθμό στηριγμάτων. Στην κάτω γνάτο δέχονται και μια μερική οδοσφαιρία αποκαταστάσεις που ενδεχομένως έχουν στο βάθος χρόνου αυξημένες απαιτήσεις συγκράτησης και εφαρμογής. Όπως επίσης σε αυτό το κλινικό περιστατικό, όπου έχουμε αρκετό αυτή την καταμόρφη και οριζόντια πρόταση, μεγάλο πραγματικό χώρο, δόντια με απόλυτη οδική ουσία, και πιστεύω ότι πρέπει να παρατηρούμε και του εντολιστικού άξονε. Περιστατικά επίση να αύξηση τη κάθε τη διάσταση, όπου πρέπει να γίνουν οδικέ θεραπείε και ένα αρκετό μέρο τη χαμένη οδική ουσία, τη νέα οδική ουσία, να αποκατασταθεί με κάποιο προσθετικό υλικό. Στο συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό βλέπουμε αρκετό επαναπεριορισμό, παλιές αποκαταστάσεις, έγιναν φαρμακοθεραπείες, τυπική εμβολιαστική άξονα και τελική αποκατάσταση. Σε μια αξιολόγηση μετά από 10 χρόνια, κτηνογραφική και εκτοποταστική όπως βλέπετε εδώ, βλέπουμε ότι έχουμε καταστήσει το περιστατικό με όλα τα υλικά και τις ελληνικές φόρμες στη διάθεσή μας. Υπάρχουν στα λόγια που υπήρχε πλήρη ισολογική ουσία, γίνεται με προκατασκευασμένους άξονες. Τα όρια που έχουμε με ρητική και αντρική απώλεια ρητική ουσία γίνεται με κοιτού εμβολιαστικού άξονε. Προσωπικά συνιστώ όταν υπάρχει απώλεια ρητική ουσία, να προτιμούνται κοιτοί εμβολιαστικοί άξονε και βλέπετε ότι έχουν αρκετέ βιογραφικέ. Η αποκατάσταση των οδικά θεραπευμένων οδειών, τα αποτελέσματα του κλίματο και τι καταγραφέ πρέπει να γίνεται με κοιτού εμβολιαστικού.
τους άξονες, το λέει η συνεργασία του Στρούγκ, το 1998, και έρχεται και μια εκβιογραφική επιβεβαίωση από δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι της συντηρητικής της θεραπευτικής, του Γκέτς και Κρέτσι, οι οποίοι συνιστούν ότι η χρήση των μεταλλικών αξόνων αυξάνει την αρχή του ζωή και σταθερότητα από την κατάσταση με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τέλεια συνοχή όλων των κομμάτων της αποκατάστασης. Επομένως, πρέπει να τηρούμε τις αρχές της μηχανικής του σώματος, δεχόμαστε και απολαμβάνουμε την πρόοδο των πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να μας οδηγήσουν σε θαυμασμό της οδηγικής ουσίας. Ευχαριστώ.